Πρώτον, πριν από 20 μέρες, απότομα η κυβέρνηση έκλεισε το κοινοβούλιο και πήγε στα θερινά τμήματα με την επίσημη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει νομοθετικό έργο. Και μέσα σε 20 μέρες ήρθαν τα πιο σοβαρά, αν θέλετε, νομοσχέδια για να ψηφιστούν, όπως είναι η μικρή ΔΕΗ, όπως είναι το προαπαιτούμενα, όπως θα είναι η αγιαλή και οι παραλίες, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση πριν από 20 μέρες έκλεισε τη Βουλή για άλλους λόγους και όχι για αυτό που είπε. Ποιους λόγους? Δεύτερον, διότι δεν ελέγχεται εύκολα ένα κοινοβούλιο μετά από ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Ενώ τώρα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στα θερινά τμήματα μπαίνουν ανάλογα με το τι νομοσχέδια έρχονται, γίνεται και η σύνθεση των θερινών τμήματων και αυτό ο κ. Κοντογιάννης το γνωρίζει. Ναι, έχει αναγγελθεί η σύνθεση. Και μπορούν να αλλάξουν κιόλας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά να φύγει κάποιος και να βγει κάποιος άλλος. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι θα έρθει με τη μορφή του κατεπήγοντος. Δηλαδή, μία μέρα στην Επιτροπή, μία μέρα στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Όχι, όλα αυτά τα οποία θα περάσουν, όχι, θα περάσουν έτσι. Τώρα να μπούμε επί της ουσίας να δούμε τι συμβαίνει με τη μικρή ΔΕΗ. Πρώτον, τι συμβαίνει με τη μικρή ΔΕΗ και αν έχετε συγκεντρώσει τις δυνάμεις τις οποίες ευελπιστούσατε, κύριε Πουλάκη, στο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να δημιουργήσετε το δικό σας μέτωπο. Λέω λοιπόν τώρα ότι τρία πράγματα για τη μικρή ΔΕΗ. Πρώτον, ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, αυτή που λέμε η ιδιωτικοποίηση, θα μειώσει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος προς τους καταναλωτές. Εγώ δεν θα σας πω ότι δεν θα το μειώσει, διότι αυτό δεν είναι επιχείρημα με την έννοια ότι το ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως ο κύριος Ζερβός, ο οποίος όταν μιλούσε στην Επιτροπή, στην ερώτηση αν η μείωση αυτή, η ιδιωτικοποίηση θα φέρει μείωση στον καταναλωτή του ηλεκτρικού ρεύματος, απάντησε ότι αυτό δεν έχει συμβεί σε καμία χώρα. Πάντοτε μετά τις ιδιωτικοποιήσεις που έχουν γίνει υπήρχε αύξηση της τιμής των τιμολογίων και μάλιστα επεσήμανε ότι σε μία μόνο χώρα έγινε μία πέφτουν τώρα οι τιμές αφού υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση μάλιστα. Και αρχινά μεγάλη λοιπόν, Βρετανία. Είστε το δεύτερο που ικανή, κύριε Πουλάκη, να αντικρούσετε αυτή τη θέση της κυβέρνησης. Ο κ. Ζερβός το είπε, ο είναι ο διοικητής της ΔΕΗ, δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση. Και αυτό πάλι βγαίνει, το είχε πει ο κύριος Σαμαράς στις προγραμματικές του δηλώσεις του 2012, όπου γύρισε και είπε ότι έξω από τις μνημονιακές υποχρεώσεις θα πρέπει να γίνουν και κάποιες ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες είναι δικές μας επιλογές, τις οποίες ναι, πρέπει να υποχρεώσουμε. Απαντήστε μου όμως αυτό που σας ρωτάω. Τώρα, εμείς ναι, αλλά ήθελα να στοιχειοθετήσω γιατί είμαστε αντίθετοι. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς λοιπόν πήραμε την πρωτοβουλία. Και γυρνάμε και λέμε ότι και για τη μικρή ΔΕΗ και για το ξεπούλημα που πάει να γίνει στους γυαλούς στις παραλίες, αλλά και για το ασφαλιστικό που από αύριο θα έχουμε μείωση των επικουρικών ταμείων και από 1η Γενάρη θα έχουμε σύνταξη των 360 ευρώ. Να φτιάξουμε τέτοιες συσπυρώσεις, τέτοιες αν θέλετε από πολίτες ή από κόμματα, από συνδικαλιστές, από φορείς, οι οποίοι συμφωνούν ότι πρέπει να αντισταθούμε σε αυτά τα 3-4 νομοσχέδια, για να μπορέσει να γίνει η ανατροπή ή αν θέλετε και από την κοινωνία να επιβάλλει τους δικούς της πολιτικούς όρους, πολιτικούς λόγους. Άλλος είναι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε.